Αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο των μέτρων που ισχύουν από σήμερα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, μετά τα κρούσματα που καταγράφηκαν και υπό την πίεση της ανάγκης για πρόληψη της διασποράς του κορονοϊού. Επί της ουσίας τα μέτρα είναι ίδια με τα μέτρα προστασίας που τέθηκαν με την έναρξη της πανδημίας, με την προσθήκη της επίδειξης αρνητικού rapid test εβδομάδας, που θα πρέπει εκτός από τις αποκλειστικές νοσοκόμες να έχουν και οι συγγενείς των ασθενών που μπαίνουν στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχει επισκεπτήριο. Αλλά για να μπεις στο νοσοκομείο και να έχεις να βοηθήσεις τον συγγενή σου, πρέπει να έχεις και κάνει rapid test που να είναι αρνητικό τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα για να έχεις πρόσβαση στο νοσοκομείο. Πρέπει να ενταθούν τα μέτρα αυτά. Είναι δύσκολο. Είναι ένας ύπουλος ιός που δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Λοιπόν, καλύτερα να προσέχουμε για να πάμε παραπέρα. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, απαγορεύεται η είσοδος στο νοσοκομείο και η πρόσβαση εργαζομένων θα γίνεται με τις ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες εισόδου. Θα επιτρέπεται είσοδος και παραμονή μόνο ενός συνοδού ανάσθενη, με γραπτή άδεια από τον διευθυντή κλινικής και μόνο εφόσον είναι απόλυτη ανάγκη. Οι συγγενείς θα επιδεικνύουν αρνητικό έλεγχο rapid test, ο οποίος έγινε εντός της τελευταίας εβδομάδας. Το ίδιο ισχύει και για τις αποκλειστικές και τους αποκλειστικούς νοσοκόμους, που θα πρέπει επίσης να προσκομίζουν αρνητικό rapid test. Οι ασθενείς που προσέρχονται στα τακτικά ιατρία θα εισέρχονται στο νοσοκομείο την ώρα του ραντεβού τους και δεν θα κυκλοφορούν στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Όποιος είναι ύποπτος, γίνεται rapid test σε όλους, γίνεται το rapid test για να δούμε αν είναι θετικός, αν έχει υπάρχει υποψία κτλ. Για να μπει χειρουργείο, για να κάνει αυτά, περνάει από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή πως μπαίνει έτσι ανεξέλεκτα. Τώρα τι έγινε στην συγκεκριμένη κλινική, ενώ δύο τεστ είχαν βγει αρνητικά, στο τρίτο ήταν θετικός. Είναι πάρα πολύ σωστό. Πρέπει να προλαβαίνουμε και όχι να θεραπεύουμε. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που έγινε. Δεν είναι σωστό, αλλά και τι, καλύτερα να αποθέσουν οι ανθρώποι. Προκειμένου να πεθαίνουν οι ανθρώποι, να κτίσεις βέβαια. Ευθυγραμμισμένοι με τις επιταγές που οριοθετούν τα μέτρα, εμφανίστηκαν πολίτες που εξήγησαν ότι η διασφάλιση της υγείας αυτή την ώρα προέχει έναντι οποιασδήποτε κοινωνικής ή οικογενειακής υποχρέωσης. Εγώ πήγα να γράψω κάποιες εξετάσεις, με εξυπηρετήσαν τα παιδιά. Τώρα κάνουν ό,τι μπορούν και αυτοί. Όλες αυτές τις απαγορεύσεις πώς τις βλέπετε με τα επισκεπτήρια? Κοιτάξτε, το λογικό είναι μετά από αυτό που βλέπουμε, θα πρέπει να υπάρξουν κάποια μέτρα, διότι αλλιώς μην πάμε πιο χειρότερα.